Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ζήτη Ζωή, εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ελπίζω να ήταν μια ευχάριστη μέρα και για εσάς. Λίγο ήλιο, λίγο βροχή, λίγο ήλιο, λίγο βροχή. Ο καιρός θα έχει παίξει, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο και μακριμάνικο και κοντομάνικο και μπουφάν και μπότα και ίσιο και οτιδήποτε. Νομίζω πλέον οι γυναίκες το αυτοκίνητο είναι η δεύτερη ντουλάπα. Τουλάχιστον για όσους είναι έτσι πολύ άσχολους και δεν προλαβαίνουν να γυρίσουν στο σπίτι. Πάμε όμως να δούμε σήμερα τι θέματα σας έχουμε ετοιμάσει. Καταρχήν, σε λίγη ώρα από τώρα, η Ελπίδα Κόλτερ, η αισθητικός μας, θα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το φυτικό peeling. Ένα πραγματικά εξαιρετικό, μια εξαιρετική υπηρεσία που μπορείτε να κάνετε και να ανανεώσετε το δέρμα σας στο πρόσωπό σας, ειδικά αν έχετε σημάδια, στίγματα και όλα αυτά. Είναι πραγματικά θεαματικά τα αποτελέσματα, θα τα δείτε σε λίγο. Και αμέσως μετά ο κύριος Στέλιος Χαϊλόγλου από το Γυροντέντικα, ορθοδοντικός, θα μας μιλήσει ουσιαστικά για την ορθοδοντική σήμερα. Θα έχετε δει και εσείς πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει βάλει σιδεράκια. Πλέον είναι εξελιγμένα όλα αυτά, είναι διάφανα, δεν φαίνονται τόσο πολύ και δεν έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και για παιδάκια και για ενήλικες φυσικά το θέμα. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα για τους αγαπημένους μας celebrities, τη νέα υπάρχουν, από το govastileto.gr. Πρώτο θέμα για σήμερα. Σύσσωμη ελληνική showbiz τίμησε χθες τα 20 χρόνια του Ιδρύματος Ελπίδα. Ο πολιτικός κόσμος, επιχειρηματικός κόσμος, όλοι οι αγαπημένοι μας celebrity ήταν εκεί. Μπορείτε να δείτε όλο το ρεπορτάζ και με φωτογραφίες στο govastileto.gr. Η αγαπημένη μας Ελένη Μενεγάκη τη ζήτησε από τον κάποτε κουμπάρο της, Πέτρο Κωστόπουλο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της. Νομίζω ότι είναι εκείνη η οποία έχει τη δυνατότητα και μετά από τόσα χρόνια να σχολιάσει τα πρωινά. Δείτε όλες τις εξελίξεις για τα πρωινά στο govastileto.gr, τις τηλεθεάσεις που έκαναν εχθές και φυσικά τη δήλωσε η ίδια Ελένη Μενεγάκη. Τρίτο θέμα, ακατάλληλες σκηνές. Η σεξι αποκάλυψη της Καλλιμούκου στον αέρα της εκπομπής. Είχαν καλεσμένη μια κυρία η οποία έδειχνε πώς μπορείτε να μεταποιήσετε ουσιαστικά ρούχα. Όλο και κάτι φάνηκε στον αέρα. Σίγουρα νομίζω δεν θα είχαν πρόβλημα με αυτό οι τηλεθεατές της αγαπημένης Ελένης Μενεγάκη. Τέταρτο θέμα, η Ματούλα ξεσπά και μιλάει δημόσια για το μεγάλο παράπονο από το γιο της Λορέντσο. Δεν έχω δει ποτέ τα εγγόνια μου, δεν ξέρω καν πώς τα λένε. Πράγματι, είχα δει την Ματούλα το Σαββατοκύριακο. Είχε εμφανιστεί στην εκπομπή της Ανίτα Πάνια στον Αλφα και ουσιαστικά τη ρώτησε η ίδια η Ανίτα Πάνια ουσιαστικά πόσα εγγόνια έχει, πώς τα λένε, και εκείνη φάνηκε αρκετά ενοχλημένη στον αέρα. Όχι από την ερώτηση τόσο πολύ της Ανίτα Πάνια, αλλά από την πραγματικότητα που θα μπορείτε να διαβάσετε και ολόκληρο το ρεπορτάζ στο govastileto.gr. Δεν το ήξερα ότι είναι γιος του μεταξύ Λορέντσο, οπότε διαβάστε το και εσείς το ρεπορτάζ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πέμπτο θέμα είναι μια δυσάρεστη είδηση. Ο Γιάννης Βαρδής μιλάει για την υγεία του πατέρα του Αντώνη Βαρδή, του πολύ αγαπημένου μας τραγουδοποιού. Έπαθε επιλεπτικό επεισόδιο. Συνεχίζεται θεραπεία και έχει καλή ψυχολογία αυτή τη στιγμή. Ευχόμαστε πάρα πολύ σύντομα να είναι καλά και να μας χαρίζει έτσι πολλές ακόμα επιτυχίες. Και για στο έκτο θέμα, η δήλωση της δεκαετίας, όπως λέει και το ρεπορτάζ, και πραγματικά νομίζω ότι είναι η είδηση και της δεκαετίας και η αντίδραση της δεκαετίας από τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος οργισμένος δήλωσε ότι με λένε αδερφή, οι αδερφές που τα γράφουν, τους λυπάμαι. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν ενδιαφέρει πλέον πολύ κόσμο αν είναι κάποιος gay, straight ή οτιδήποτε. Εμείς αγαπάμε τον Νίκο Οικονομόπουλο γιατί έχει απίστευτα τραγούδια, μας έχει χαρίσει απίστευτα τραγούδια μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι η προσωπική ζωή των επωνύμων, μπορούμε να το μαθαίνουμε, αλλά μέχρι και ένα σημείο. Και σίγουρα και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε δημοσιογραφία θα πρέπει να προσέχουμε το τι γράφουμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα μάθουμε τα πάντα για την ορθοδοντική σήμερα και φυσικά για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ένα υπέροχο δέρμα σε 2 λεπτάκια από τώρα.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε και σήμερα το Ζήσε τη Ζωή, εδώ 6 με 7 καθημερινά live από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Μπείτε στο Facebook, κάντε like στη σελίδα Ζήσε τη Ζωή. Μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Πραγματικά χρειαζόμαστε κι εμείς έτσι ένα like από εσάς. Και είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Καϊλόγλου από τη Γυροντέντικα Ορθοδοντικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Τα δόντια είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους. Είναι ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που λέμε ένα ωραίο χαμόγελο. Είναι, είναι πολύ σημαντικό και για ακριβώς τα παιδάκια και για ενήλικες. Θέλω να μου πείτε ουσιαστικά για ένα παιδάκι πότε πρέπει να είναι η πρώτη επίσκεψη σε έναν οδοντίατρο. Στον οδοντίατρο, όχι στον ορθοδοντικό. Ναι. Με το που βγάζει τα δόντια, ναι, ναι, καλό είναι να τον ειδεί ένας οδοντίατρος. Τα σίγουρα πρόωρα δοντάκια που λέμε. Τα πρόωρα δόντια, ναι, ναι. Και σίγουρα στην νηπιακή ηλικία πριν πάει στο σχολείο πρέπει να πάει στον οδοντίατρο. Μάλιστα. Οδοντικό. Τώρα... Εξαρτάται βέβαια και όλες ναι, πολλές φορές. Να σας ρωτήσω κάτι. Τα πρόωρα δοντάκια έχουν τη θέση που θα είχαν κανονικά και που θα έχουν και τα μόνιμα δοντάκια. Δηλαδή εκεί που θα βγει το δοντάκι, αν έχει λίγο βλέπουμε ότι είναι αραιό σε σχέση με το δίπλα, έτσι θα είναι και μετά. Όχι. Όχι. Καταρχήν τα παιδικά δόντια
είναι λιγότερα από τα μόνιμα. Ναι. Τα παιδάκια έχουν 20 δόντια, ενώ αυτά αντικαθίστανται. Ταυτόχρονα φυτρώνουν πριν αντικατασταθούν όλα αυτά και άλλα μόνιμα δόντια. Μάλιστα. Και σταδιακά αντικαθίστανται. Τώρα, το μέγεθος των δοντιών δεν είναι το ίδιο στα παιδικά με τα μόνιμα. Στα μπροστινά δόντια τα παιδικά δοντάκια είναι πάντα μικρότερα. Α, μάλιστα. Το πλάι είναι μεγαλύτερα από τα μόνιμα τα οποία θα φυτρώσουν. Μάλιστα. Και το να βλέπουμε δόντια, δοντάκια ίσια σε ένα παιδάκι ή να έχουν χώρο, να έχει ένα ωραίο χαμόγελο, δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί και όταν θα αλλάξει με τα μόνιμα δόντια. Διότι δεν ξέρουμε το μέγεθος των μονίμων δοντιών που θα ανατείλουν. Σωστά, σωστά. Γιατί και το στόμα ενός μικρού παιδιού δεν μπορεί να χωρέσει 30. Πόσα δόντια έχουμε, 36? 34. 34. Συγγνώμη, με μπερδέψατε. 32. 32 με τους φρονιμίτες, αν θα βγουν, είναι το ιδανικό. Το οποίο δεν συμβαίνει συνήθως. Άρα, έχουμε, οι ενήλικες έχουμε περισσότερο, γύρω στα 10 δοντάκια παραπάνω. 28 έχουμε εμείς. Mm-hmm. Ναι, όχι, σας μπέρδεψα. Τα παιδάκια, παιδικά δόντια που αντικαθίστανται είναι 20. Παιδικά δόντια που αντικαθίστανται, που είναι, 20. Που αντικαθίστανται είναι 20. Αλλά μέσα στο στόμα τελικά έχουμε 28 μέχρι την ηλικία περίπου των 18 ετών και αργότερα ανατέλουν ή δεν ανατέλουν οι φρονιμίτες. Σε μια περίπτωση πρόωρης απώλειας ενός δοντιού σε ένα παιδάκι, τι μπορεί να κάνουν σε παιδικό δόντι, σε παιδικό στοματάκι? Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να το δει ο δοντίατρος, να το δει παιδοδοντίατρος ειδικός, γιατί φεύγοντας νωρίτερα το δόντι θα δημιουργήσει πρόβλημα. Δημιουργήσει το κενό, εννοείται. Ναι, μπορεί να μετακινηθούν τα δόντια επειδή δέχονται δυνάμεις. Και δεν είναι. Κλείνει ο χώρος και εμποδίζει την ανατολή του μονίμου δοντιού. Που αν δεν είναι έτοιμο να ανατείλει, θα βγει έκτοπο και θα έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ειδικός παιδοδοντίατρος βέβαια το κάνει αυτό, τοποθετεί ένα απλό μηχάνημα. Δεν θέλει ούτε επισκέψεις πολλές, ούτε μεγάλο κόστος. Και διατηρεί το χώρο. Αυτό είναι το απλούστερο. Ένα απλό μηχάνημα διατηρήσεως χώρου, το οποίο παραμένει μέχρι την εποχή που θα ανατείλει το μόνιμο δόντιο. Μόνιμο. Και αποφεύγουμε. Πότε βγαίνουν έτσι τα μόνιμα δοντάκια στα παιδάκια? Γύρω στα 6 με 7 ετών αρχίζουν να ανατέλουν και τα περισσότερα τελειώνουν. 11 με 13 έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή των δοντιών. Βέβαια, υπάρχουν παιδιά που μπορεί να είναι 10 ετών και να έχουν αλλάξει όλα τους τα δόντια ή τα άλλα να είναι και στα 14 και να έχουν παιδικά ακόμα. Δεν σημαίνει κάτι το κακό αυτό, αλλά η πλειοψηφία είναι μέχρι τα 11. Εκεί μέχρι ένα μέσος όρος. Ποιες παθήσεις έτσι περισσότερο απειλούν τα παιδικά δοντάκια? Εφόσον δεν τα περιποιούνται, είναι η τεριδόνα. Τα χαλασμένα δόντια, ναι. Από τα πολλά γλυκά και τις λιχουδιές που καταναλώνουν. Δεν είναι μόνο τα γλυκά, είναι το να... Το γλυκό δεν κάνει τόσο κακό εάν το... Αν κάνεις κάτι μετά αφού του φας. Η διάρκεια... Ναι, μπορεί να φάει κάποιος ένα γλυκό μετά το φαγητό του και σωροπιαστό και οτιδήποτε, δεν θα κάνει ζημιά. Εάν όμως συνέχεια έχει γλυκό στο στόμα, ο χρόνος που βρίσκεται το σάχαρο μέσα στο στόμα για μεγάλο διάστημα παίζει ρόλο που μπορεί να κάνει ζημιά και εφόσον δεν τα περιποιείται. Πρέπει να είναι κανείς επιμελής. Σωστά. Ναι. Η ορθοδοντική νομίζω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα πλέον. Έχουμε σχεδόν κοντεύουμε να ξεχάσουμε την εικόνα από τα παλιά σιδεράκια. Ναι. Πλέον θέλω να μου πείτε γιατί και ενήλικες αυτή τη στιγμή βάζουν πλέον σιδεράκια. Γιατί έτσι αργά, έχει αποτελέσματα και στους ενήλικες, είναι μόνιμο το αποτέλεσμα? Πώς, για στους ενηλίκους το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, ναι. Γίνεται σε ενηλίκους, ορθοδοντική δεν είναι. Για δεν υπάρχει περιορισμό. Για τα καινούργια αυτά βήματα που έχει κάνει ορθοδοντική, μιλάμε για ουσιαστικά και για σιδεράκια τα οποία δεν φαίνονται πλέον. Είναι διάφανα. Υπάρχουν μηχανισμοί διάφανοι, υπάρχουν μέθοδοι που μπορείς να μετακινήσεις τα δόντια χωρίς να χρησιμοποιήσουμε. Για πολύ παλιά χρόνια λέμε, δακτυλίους που ήταν εντελώς αντιαισθητικοί και δύσκολο και να μπουν. Υπάρχουν διάφανα άγκιστρα, υπάρχουν ενάρθηκες που μπορεί να κάνουν τη δουλειά.
μπορεί να μπουν τα σιδεράκια κάπως που να μην φαίνονται από άλλη μεριά των γλωσσικά. Αυτό είναι σε περιπτώσεις, εκλεκτικές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει περιορισμός κανένας για ενηλίκους. Μάλιστα. Εγώ έχω δει και γνωστό μου άνθρωπο που έβαλε σιδεράκι και πραγματικά αν δεν μου το έλεγε, δεν θα καταλάβει ότι φορούσε σιδεράκια. Δηλαδή πρέπει να πας κοντά για να τα δεις και να το καταλάβεις. Ήταν τελείως διάφανα. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει μεγάλο ποσοστό θεραπείων, ορθοδοντικών έτσι, θεραπείων, που πρέπει να επαναληφθούν κάποια στιγμή? Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουν επανάληψη. Και βέβαια. Τα σιδεράκια όμως είναι μία και έξω. Δεν ξαναχαλάνε τα δοντάκια. Τι εννοείτε, αν κάνουν ζημιά τα σιδεράκια στα δόντια? Όχι. Λέω αν η ορθοδοντική όσον αφορά τα σιδεράκια, όπως μου είπατε πριν, είναι μόνιμο το αποτέλεσμα. Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα, ναι. Αν δεν είναι μόνιμο, σημαίνει. Τι σημαίνει? Δεν συνεργάστηκε, το πιθανότερο είναι, ο ασθενής όταν πήγαινε. Τώρα, αν ήταν παιδί. Σφίγγεται ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Σφίγγουν. Να έρθουν πιο κοντά τα δόντια. Ας πούμε δυνάμεις στα δόντια. Και σε κάθε επίσκεψη ρυθμίζουμε αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε τοποθετήσει και αισθάνεται ο ασθενής μια ελαφριά πίεση η οποία το μεταφράζει ότι μου τα σφίξε. Στην πράξη δεν το σφίξαμε, μπορεί να αλλάξαμε ένα σύρμα, να βάλαμε κάτι ελαστικό, κάτι άλλο. Έτσι αισθάνεται. Αυτό εισπράττει ο ασθενής και σου λέει μου τα έσφιξε. Και αυτό είναι αυτό που ακούμε και εμείς από τους ανθρώπους. Αυτό είναι που ακούμε, ναι. Και αυτό μετακινεί και τα δόντια, βέβαια. Οι φρονιμίτες, καταρχήν, πότε ένα παιδάκι θεωρείται ότι είναι η σωστή ηλικία, αν έχει κάποιο πρόβλημα με τα δοντάκια του, να βάλει σιδεράκια? Ποια είναι έτσι μια καλή ηλικία? Η καλύτερη ηλικία είναι προς το τέλος του μεικτού φραγμού. Δηλαδή, πριν να τα έχει αλλάξει όλα τα παιδικά δόντια. Γύρω στα 10, δηλαδή, εκεί που μου γύρω στα 10, χοντρικά, ναι. Πριν να τα έχει αλλάξει. Δεν είναι σωστό να λέμε άσε θα τα αλλάξει και πάμε να το δούμε. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται ευκολότερη θεραπεία και αποφεύγουμε άλλα σχέδια θεραπευτικά. Στο τέλος του μεικτού φραγμού να έχει λίγα παιδικά δόντια, ελάχιστα, και τα περισσότερα να είναι μόνιμα. Θέλουμε μόνιμα, σε μόνιμα δόντια γίνεται. Τι ρόλο παίζουν οι φρονιμίτες όσον αφορά γενικά στο στόμα? Αν κάποιος, δηλαδή, για παράδειγμα, έχει ένα μικρό χώρισμα στα δύο κεντρικά δόντια, κατεβαίνοντας οι φρονιμίτες, αυτό μπορεί να κλείσει το χώρισμα? Ή δεν επηρεάζουν τόσο πολύ στα κεντρικά δόντια, τα επάνω, λέει. Τα επάνω, ναι. Και στα επάνω γίνεται και στο κάτω γίνεται πιο συχνά, συνοστισμός ακόμα χειρότερος. Που βλέπουν ότι το ένα αγκαλιάζει σιγά σιγά το άλλο. Αγκαλιάζει το άλλο, ναι, συνοστισμός. Οι φρονιμίτες ανατέλουν τελευταίοι. Αν εμείς έχουμε κάνει τη θεραπεία σε εφηβική ηλικία, σε προεφηβική ηλικία, ο φραγμός είναι τέλειος. Όταν αρχίζουν να φυτρώνουν οι φρονιμίτες, ασκούν πίεση. Ο φρονιμίτης ανατέλει πίσω από το δεύτερο γομφείο. Πιέζει το δεύτερο γομφείο. Ο δεύτερος γομφείος πιέζει τον πρώτο γομφείο. Ο πρώτος γομφείος πιέζει. Σιγά σιγά η πίεση έρχεται στα μπροστινά δόντια και βλέπουμε είτε να κλείσει το κενό επάνω, αλλά κυρίως κάτω το βλέπουμε αυτό, που βλέπουμε συνοστισμό. Είναι και πιο μεγάλη φρονιμίτες στα κάτω δόντια, ίσως γι' αυτό. Όχι, αλλά είναι και η κατασκευή της γνάθου. Το πώς ανατέλουν τα δόντια και ασκείται μεγαλύτερη πίεση, βέβαια. Γι' αυτό πρέπει με τους φρονιμίτες να το εκτιμάει κανείς από νωρίς. Πολλές φορές σε μια ακτινογραφία απαραίτητη που πάντα γίνεται πριν κάνουμε ορθοδοντική, φαίνεται ακόμα και στο σπέρμα, εάν κάποιος φρονιμίτης πρόκειται να ανατύλει όχι σωστά, με φορά προς τα μπρος. Και μπορούμε να συστήσουμε και εγκαίρως να αφαιρεθεί αυτός ο φρονιμίτης. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, πριν ακόμα ήταν αυτή. Πριν ακόμα να τους φρονιμίτες κάνει. Έτσι και αλλιώς δεν τους χρειαζόμαστε. Οι περισσότεροι δεν τους χρειαζόμαστε. Ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι τυχεροί που ανατέλουν οι φρονιμίτες και δεν το παίρνουν είδηση. Δεν τους βγάζουμε πάντοτε αν τους δούμε ίσια. Αν έχουμε ένα περιστατικό στο οποίο υπάρχει συνοστισμός και αφαιρούμε δόντια για να διευθετήσουμε τα υπόλοιπα, πάντα λαμβάνουμε υπόψη και αν έχουμε φρονιμίτες οι οποίοι, αν ανατέλουν σωστά, θα αναπληρώσουν τυχόν κενό που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από την αφαίρεση των δοντιών. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι και κανόνας, αλλά πάντα στην ακτινογραφία που βλέπουμε στην αρχή, που κάνουμε την εκτίμηση, το σχέδιο θεραπείας, φαίνεται εάν αυτοί οι φρονιμίτες θα έχουν πρόβλημα
και θα βγουν. Τώρα, πόσο διαρκεί έτσι μια ορθοδοντική θεραπεία? Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδάκι έχετε στα 10 και αποφασίζετε εσείς μαζί με τους γονείς του να βάλει ορθοδοντικά σιδεράκια. Πόσο καιρό θα τα βάλει? Ενάμιση με δύο χρόνια. Το ίδιο ισχύει και στους ενήλικες? Στους ενήλικες είναι λίγο περισσότερο. Α, είναι περισσότερο. Λίγο περισσότερο, ναι. Αλλιώς αντιδρούν οι ιστοί σε ένα παιδάκι, σίγουρα, και αλλιώς σε έναν ώριμο. Γενικά, από ό,τι ξέρω και συγκυρωτήτηκα, έχετε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σταθερότητα στις θεραπείες. Πού πιστεύετε, για ποιο λόγο το πετυχαίνετε αυτό? Κάνετε πολύ καλό κοντρόλ από την αρχή ενός περιστατικού? Όχι. Το πρώτο είναι να κάνεις σωστή τοποθέτηση των αγκίστρων, να κάνεις αυτό το πολύ σκοπό. Η εμπειρία, θεωρώ. Η εμπειρία, αλλά πιο πολύ είναι η συνεργασία του ασθενούς. Mm-hmm. Να πείσουμε το παιδί να κάνει αυτό που του ζητάμε. Γιατί δεν είναι μόνο τα σιδεράκια τα οποία βάζουμε εμείς και δουλεύουν. Πολλές φορές υπάρχουν και βοηθήματα. Ελαστικά, εξωστοματικά, τα οποία τους λέμε θα το φοράς για ορισμένες ώρες. Α, μάλιστα. Και με κάποιο τρόπο βρίσκουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, να πιστεί το παιδί ότι έχει να κερδίσει από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Άμα συνεργαστεί, ναι, άμα υπάρχει επιτυχία. Ναι, σίγουρα, 100%. Σίγουρα. 100% υπάρχει. Απλά νομίζω ότι ένα παιδάκι συνήθως δεν αντιλαμβάνεται το μετά. Δεν είναι όπως εμείς που μετά μεγαλώνοντας έχουμε δει διάφορα πράγματα. Ο ενήλικας είναι όριμος. Έχετε συνειδητοποιημένος. Έτσι. Στο παιδάκι μπορείς να... Ένα παιδάκι νομίζει ότι εξαναγκάζεται να κάνει κάτι. Ναι, αλλά υπάρχει τρόπος να του μεταδώσεις τη σημασία που έχει αυτό. Mm. Πολύ απλά. Να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Όσον αφορά τα σιδεράκια για τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια, ουσιαστικά πρέπει να είναι ο άλλος πάρα πολύ επιμελής για να μην μένουν τροφές στα δόντια. Ναι. Που εγκυμονούν και τον κίνδυνο να χαλάσει ένα δόντια, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Οι μηχανισμοί, οι ακίνητοι ειδικά, γιατί μιλάμε για σιδεράκια, είναι παγίδες για το φαγητό. Mm-hmm. Και όποιος φοράει σιδεράκια πρέπει να ξέρει ότι πρέπει με επιμέλεια να τα καθαρίζει, γιατί κινδυνεύει από το φαγητά τα οποία παραμένουν και δεν τα βουρτσίζει, όχι για λόγους αισθητικούς, να χαλάσουν τα δόντια, ναι, πρακτικούς. Ναι, ναι. Τα σιδεράκια αυτά καθ' αυτά δεν χαλάνε τα δόντια. Γιατί έτσι όπως τα κολλάμε, ειδικά εκεί που το κολλάμε, δεν χαλάει ποτέ. Γύρω-γύρω από το άγκιστρο, εάν δεν βουρτσίζεται με επιμέλεια, θα κάνει κυλίδες, τουλάχιστον. Mm-hmm. Αφού τελειώσει η θεραπεία, θέλω να μου πείτε ουσιαστικά τι συνιστάτε και εσείς στους πελάτες σας να προσέχουν, αφού έχουν βγάλει πλέον τα σιδερά και αφού έχουν αποκτήσει ένα πολύ όμορφο χαμόγελο. Ουσιαστικά, ας το πούμε, σαν θεραπεία στο σπίτι πρέπει να κάνουν? Όταν τελειώνουμε μια θεραπεία, δεν είναι τελειώσαμε με τον γιατρό και δεν ξαναπάμε ποτέ. Πάντοτε η πρόληψη είναι το σημαντικότερο, mm-hmm, που λέμε πάντοτε. Τελείωσε, βρίσκονται στη θέση τους τα δόντια, είναι τα ούλα σε καλή κατάσταση, καλή στοματική υγιεινή και κάποιες επισκέψεις στο ορθοδοντία. Αυτό. Δηλαδή, λες, αν είναι παιδάκι, θα πάει στον παιδοδοντίατρο. Πρέπει να υπάρχει... Ναι, μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, οπωσδήποτε, ναι, ένας γενικός έλεγχος. Ναι, βέβαια. Αν δεν υπάρχει κάποια ενόχληση τουλάχιστον. Ναι, ναι, υποκριτικό. Ναι, αυτό είναι, είναι κανόνας. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα στην πορεία της εκπομπής. Οπότε εμείς θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με την Ελπίδα Κόλτηρη, η οποία θα μας μιλήσει για το φυτικό peeling.
πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr.
και έχει έρθει εδώ πέρα η καταπληκτική αισθητικός μας από το Miss Skin, Ελπίδα Κόλτηρη, να μας μάθει τα πάντα για το φυτικό peeling, που όσες πραγματικά δεν το έχετε δοκιμάσει, νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε κάποια στιγμή. Βρείτε λίγο χρόνο, γιατί θέλει μια εβδομαδούλα, θα μας τα πει όλα ακριβώς η Ελπίδα. Πραγματικά όμως έχει θεαματικά αποτελέσματα. Θα μιλήσουμε πολύ διεξοδικά γι' αυτό. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Τι είναι το φυτικό peeling, θα σε ρωτήσω πρώτα. Το φυτικό peeling στην ουσία αποτελεί μια μέθοδο βαθιάς απολέπισης. Mm-hmm. Στηρίζεται σε φυτοκρυστάλλους, φύκια, ορυκτά ένζυμα και βιταμίνες. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο μείγμα 11 διαφορετικών βοτάνων, mm-hmm. τα οποία στα κύτταρά σου περιέχουν φυτοκρυστάλλους. Χάρη σε αυτούς τους φυτοκρυστάλλους, στην ουσία ενεργοποιείται η αναπλαστική ζώνη του δέρματος. Και δεν έχει σίγουρα καμία σχέση με το peeling που κάνουμε στο σπίτι. Όχι. Γιατί μπορεί κάποιος να ακούει φυτικό peeling και μπορεί να νομίζει ότι είναι, ξέρω εγώ, άμμο με λαδάκι. Όχι. Δεν εννοούμε αυτό. Είναι ριζικό το αποτέλεσμα, να το πούμε έτσι. Όχι ριζικό. Είναι μια εντοβάθη θεραπεία. Ακριβώς. Ουσιαστικά φέρνει μια ολόκληρη στιβάδα δέρματος. Σχεδόν. Ναι, σχεδόν. Από τι αποτελείται, μου είπε, το μείγμα? Είναι καταρχήν τα 11 διαφορετικά βότανα, το βασικό μας συστατικό. Mm-hmm. Το κάθε ένα από αυτά έχει τις δικές του ιδιότητες. Επομένως, όταν τα χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα, μας δίνεται το πλεονέκτημα να έχουμε μια πολλαπλή δράση και γι' αυτό η θεραπεία αυτή έχει και πολλές ενδείξεις. Προστίθεται επίσης και μια ειδική λοσιόν με αλόη και πανθενόλη, βασιλικός πολιτός, ο οποίος χαρακτηρίζεται για την αναπλαστική του δράση, αλλά και για το γεγονός ότι δίνει ενέργεια στα κύτταρα, και συστατικά με προβιταμίνη Β5, η οποία στην ουσία ενισχύει τη διατήρηση της ελαστικότητας και της υγρασίας στο δέρμα, προάγει την επούλωση και υποστηρίζει την κυταρική ανανέωση, εφόσον υποστηρίζει και το συνένζυμο Α. Πρόκειται λοιπόν για όλο αυτό το θρεπτικό, ναι, πλούσιο μείγμα. Και χρειαζόμαστε την κυταρική ανανέωση ουσιαστικά, και αυτό το πράγμα το ενισχύει ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Το υλικό ουσιαστικά. Καταρχήν, νομίζω ότι όποιος κάνει κάτι τέτοιο, πολύ λεπτές ρητίδες εξαλείφονται, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Οπότε υπάρχει ακόμα ένας λόγος για να το κάνετε. Θέλω να μας πεις λίγο όλη τη διαδικασία. Πώς ξεκινάει? Καταρχήν, έχουμε κάνει πριν ένα καθαρισμό στο πρόσωπο. Προηγείται καθαρισμός, mm-hmm. εφόσον θέλουμε να αποσυμφορήσουμε το δέρμα από το επιπλέον σμίγμα, γιατί θέλουμε να διεισδύσει σε βάθος και να λειτουργήσει στο μέγιστο βαθμό το μείγμα των βοτάνων. Mm-hmm. Τρίβουμε λοιπόν το μείγμα στο πρόσωπο. Αυτή η τριβή επιτρέπει στα βότανα να εισχωρήσουν βαθιά στο δέρμα και το θρέφουν εντατικά για 5 ημέρες. Τα βότανα περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα, εχνοστοιχεία, όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το δέρμα. Ενεργοποιείται και αυξάνεται η μικροκυκλοφορία, αυξάνεται ο μεταβολισμός, αυξάνεται η παροχή οξυγόνου και η παροχή των θρεπτικών αυτών συστατικών στο δέρμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ταχύτατα νέα κύτταρα. Δηλαδή, η όλη φιλοσοφία στηρίζεται στην ίδια ικανότητα, στην ίδια την ικανότητα που έχει ο οργανισμός να αναπλάθει από μόνος του την επιδερμίδα. Στηριζόμενος στη διαδικασία της κερατινοποίησης, όπως είχαμε αναφέρει. Ναι, ναι. Εμείς δίνουμε το θρεπτικό υλικό, την απαραίτητη ενέργεια και το ερέθισμα, προκειμένου όλη αυτή η διαδικασία να γίνει μέσα σε 5 ημέρες, αντί για 28 που θεωρητικά χρειάζεται το δέρμα. Μάλιστα. Οπότε μέσα σε 5 ημέρες σιγά σιγά αρχίζει το δέρμα μας και ξεφλουδίζει. Το πρόσωπό μας μάλλον και ξεφλουδίζει. Ακριβώς. Δημιουργείται, έχουμε μία εκ νέου στιβάδα καθαρή, υγιής στην όψη. Mm-hmm. Και τα βότανα μετά από 3 μέρες στην ουσία εξέρχονται από το δέρμα, συμπαρασύροντας και τα επιφανειακά κατεστραμμένα κύτταρα που εμείς θέλουμε να διώξουμε, που πιθανώς σε αυτή τη στιβάδα είναι και οι βλάβες που θέλουμε να βελτιώσουμε. Και δημιουργείται αυτή η εικόνα της απολέπισης. Αυτή η απολέπιση ποικίλει και ανάλογα με το χρόνο και την πίεση της εφαρμογής στον τύπο του δέρματος και μπορεί να είναι μια απλή απολέπιση ή όλο ένα ορατό ξεφλούδισμα. Αυτό ξεκινάει περιστοματικά την τρίτη ημέρα, λόγω του ότι η περιοχή κινείται και όλα. Κινείται αρκετά, σωστά. Ακριβώς. Την τέταρτη γενικεύεται στο πρόσωπο και την πέμπτη ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται. Θέλω να μου πεις καταρχήν, ενδείκνεται για όλα τα δέρματα αυτή η θεραπεία? Ναι, αφορά όλους τους τύπους δέρματος. Μπορεί να ξεκινήσει και από την εφηβική ηλικία, mm-hmm. και αναφέρεται και στα δύο φύλλα. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια περίπτωση που δεν επιτρέπεται? Ναι. Υπάρχουν, δεν έχουμε παρενέργειες, mm-hmm. καθώς το μείγμα είναι 100% φυτικό. Έχουμε όμως αντενδείξεις. Mm-hmm. Αυτές οι περιπτώσεις είναι η ροδόχρους ακμή, μια έντονη κυστική ακμή, mm-hmm. περιπτώσεις καρκίνου και χημειοθεραπείας,
διάφορες δερματοπάθειες, ψωρίαση, ερυθυματώδης λύκος, γενικότερα αμοιχές, και όπου το δέρμα εμφανίζει αυτή τη λύση τη συνέχειά του, ένα δέρμα που έχει υποστεί έγκαυμα, δεν το εφαρμόζουμε. Ακόμα και μια γρατζουνιά, για παράδειγμα, που μπορεί να. Εάν μιλάμε για μια γρατζουνιά που έχει μεγάλο βάθος και έχει τραυματιστεί βάθος στο δέρμα, αφήνουμε να υποχωρήσει και να επουλωθεί από μόνη της και εμείς δουλεύουμε κανονικά το φυτικό. Πόσες θεραπείες έτσι χρειάζονται ουσιαστικά για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, το επιθυμητό που λέμε, ή μπορεί και με την πρώτη? Εμείς είμαστε σε θέση να δούμε την επιτυχία της θεραπείας από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Καταρχήν, αυτό μας δίνεται με τους εξής τρόπους. Τις πρώτες δύο ημέρες το δέρμα εμφανίζει μια υπερεμία. Άλλωστε, είναι και αυτός ένας από τους σκοπούς μας. Το δέρμα όμως εκείνες τις μέρες δεν εμφανίζεται κάτι που να είναι αρνητικό όσον αφορά την αισθητική μας εικόνα. Αυτό όμως που φαίνεται είναι ένα δέρμα με καλύτερη αιμάτωση. Φαίνεται πιο φωτεινό, είναι πιο καθαρό, είναι πιο υγιές στην όψη του. Σκουραίνει και πιο σφραγιλό. Σκουραίνει και λίγο. Δεν είναι σκουρόχρωμο, ναι. Είναι σαν ηλιοκαμένο. Αυτό. Γιατί είναι έτσι, έχει μια ομοιόμορφη. Ναι, είναι όμορφο το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα τις πρώτες δύο πρώτες μέρες. Γιατί μετά ξεκινάει η απολέπιση. Την τέταρτη μέρα που έχουμε τη γενικότερη εικόνα της απολέπισης, μπορούμε και από μόνοι μας να συγκρίνουμε το νέο δέρμα στα σημεία που έχει ολοκληρωθεί και το παλιό που απολεπίζεται ακόμα. Μετά λοιπόν, το πέρας των 5 ημερών, το δέρμα εμφανίζει αυτή τη βελτιωμένη όψη. Έχει λοιπόν βελτιωθεί η αιμάτωση, η εξυγόνωση, ο μεταβολισμός. Ανεξάρτητα με το αισθητικό αποτέλεσμα που εμείς αναμένουμε, η μοναδικότητα της συγκεκριμένης θεραπείας συνίσταται στο γεγονός ότι το δέρμα βελτιώνεται σε πολλά επίπεδα. Κάθε φορά που το εφαρμόζουμε έχει αυτή τη βελτιωμένη όψη. Άρα τώρα, όλο και καλύτερα. Από τώρα, όσον αφορά τη βλάβη που έχουμε να αντιμετωπίζουμε και το βάθος της βλάβης αυτής, σαφώς αυξάνεται και ο αριθμός των συνεδριών. Μάλιστα. Αν κάνουμε τώρα μια θεραπεία με φυτικό πύλι, μετά από πόσο καιρό μπορούμε να την επαναλάβουμε? Αν μιλάμε για μια εντατική θεραπεία εφαρμογής του φυτικού, αφήνουμε περίπου ένα διάστημα ενός μήνα. Α, οπότε. Περίπου μία φορά το μήνα. Μία φορά το μήνα μπορεί να γίνει. Και πόσες φορές μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα στο χρόνο? Μπορούμε να το κάνουμε όσες φορές θέλουμε. Αρκεί να τηρούμε πάντα το διάστημα αυτό της απόστασης. Διότι το συγκεκριμένο μείγμα είναι γενικότερα η μέθοδος αυτή είναι ιατρικά ανεπτυγμένη. Και έχει ιστορία 50 χρόνων έρευνας, βιβλιογραφίας και εφαρμογών. Μάλιστα. Πρόκειται λοιπόν για ένα φυτικό μείγμα, άρα δεν έχουμε καμία χημική πρόσμιξη και καμία τοξικότητα στο δέρμα. Άρα λοιπόν μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές θέλουμε. Ο μόνος παράγοντας ο οποίος μας περιορίζει στο πότε θα γίνει η εφαρμογή του είναι η έντονη ηλιακή ακτιναβολία, το καλοκαίρι και οι υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, ας πούμε, είναι μια πολύ καλή περίοδος για να γίνει κάτι τέτοιο? Μπορεί, λόγω του ότι δεν μας επηρεάζει το μαύρισμα. Μάλιστα. Λόγω του ότι το μείγμα είναι φυτικό. Άρα όλο το χειμώνα. Αρκεί να μην έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Που σίγουρα νομίζω ότι είναι απαραίτητο μετά από μια τέτοια ενέργεια στο δέρμα μας να φοράμε αντιλιακό. Απαραίτητα, ναι. Και με το που κάνει κάποιος τη θεραπεία τη συγκεκριμένη, μου είπε ουσιαστικά για τις 5 ημέρες, αλλά μέσα σε αυτές τις 5 ημέρες πρέπει να τηρεί κάποιος συγκεκριμένα πράγματα. Τηρούνται απαραίτητα, πιστά, κάποιοι κανόνες. Θες να μου σου πεις? Αυτή είναι καταρχήν να αποφεύγουμε την επαφή με το νερό. Το νερό μειώνει τη διεισδυτικότητα και την ενέργεια των φυτοκρυστάλλων. Άρα και στην ουσία αποτελεί ένα αντίθετο στη θεραπεία μας. Εμείς θέλουμε να δουλέψει στο μέγιστο βαθμό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αποφεύγουμε το πλύσιμο προσώπου με το νερό και σε οποιαδήποτε μορφή του, ακόμα και υγρασία, υδρατμή ή η σάουνα. Μάλιστα. Η έντονη εφίδρωση. Απαγορεύεται η ηλιοθεραπεία και η έκθεση στον ήλιο, απαγορεύεται το σολάριο. Οποιαδήποτε εστία θερμότητας, τζάκι, καλοριφέρ, θα το ερεθίσει ακόμα περισσότερο. Εμείς δεν θέλουμε να ερεθιστεί περαιτέρω. Αποφεύγονται οποιαδήποτε άλλη μορφή peeling ή οποιαδήποτε ερεθιστική ουσία, σε καμία περίπτωση, ακόμα και ένα απλό peeling με κόκκους, απαγορεύεται. Καθώς και συστατικά που δεν γνωρίζουμε την σύστασή τους για να μην έχουμε μια πιθανή αντίδραση. Μάλιστα. Και αυτό που κάνετε ουσιαστικά, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, βάζεις μια λοσιόν, τα μποναριστά έτσι λίγο. Καθαρίζεται με μια ειδική λοσιόν. Ειδική κρέμα η οποία έχει αναπλαστική, αντισηπτική, καλμαντική δράση. Έχει φυτικό αντιλιακό δείκτη SPF περίπου 15.
και φετικό χρώμα, δίνοντας μια ελαφριά κάλυψη. Οπότε έχουμε και λίγο τη αυτό make-up. Το προϊόν ακριβώς είναι η ιδανική λύση, διότι καταρχήν αποτελεί συνέχεια της θεραπείας. Mm-hmm. Έχει τα ίδια συστατικά του βασικού μας μείγματος, σε μικρότερη συγκέντρωση βέβαια, και έτσι λοιπόν συνεχίζουμε τη θεραπεία, ταυτόχρονα το προστατεύουμε και το καλύπτουμε. Μάλιστα. Σε ένα δέρμα το οποίο είχε παλιότερα ακμή και τώρα έχουν μείνει έτσι σημαδάκια, θα δούμε μεγάλο αποτέλεσμα. Και έτσι, αν μας πεις σε ποσοστό, για παράδειγμα, μέσα σε ένα χρόνο, πες ότι γίνουν 5-6 θεραπείες τέτοιες. Το σημαντικό είναι όσο πιο γρήγορα αντιμετωπίσουμε μία βλάβη και ένα περιστατικό, τόσο πιο γρήγορα και τόσο πιο μεγάλος είναι και βαθμός βελτίωσης που θα έχουμε. Μάλιστα. Όσο επιφανειακή είναι μία βλάβη από μία ακμή, τόσο πιο γρήγορα φεύγει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εμείς δουλεύουμε σε κάθε εφαρμογή δημιουργώντας μία νέα στιβάδα, απομακρύνουμε την παλιά. Δημιουργούμε, απομακρύνουμε. Σταδιακά λοιπόν το δέρμα βελτιώνεται αισθητά. Mm-hmm. Σε σχέση με το χημικό peeling που παλιότερα νομίζω ότι κάνανε οι γυναίκες, έτσι. Mm-hmm. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τώρα ποια είναι η τάση, θα μου πεις και εσύ. Υπάρχει τεράστια διαφορά, έτσι δεν είναι, το φυτικό με χημικό peeling και σαν αποτέλεσμα. Αλλά και σαν στο δέρμα, δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι και το χημικό peeling έχει τις ίδιες σχεδόν ενδείξεις με το φυτικό. Από εκεί και πέρα διαφοροποιείται όσον αφορά με το ερέθισμα. Mm-hmm. Σε ένα φυτικό peeling το ερέθισμα είναι μέσω της μηχανικής τριβής και τη διείσδυση των φυτοκρυστάλλων. Είναι με φυτικό τρόπο λοιπόν, με βιολογικό τρόπο. Ενώ με ένα χημικό στην ουσία μεταβάλλουμε το pH της επιδερμίδας. Το ρίχνουμε απότομα από 5,5 σε 2. Αυτό το χημικό ερέθισμα, και γι' αυτό το λόγο το κατάσταμε σαν χημικό peeling, ξεκινά την όλη διαδικασία ανάπλασης. Αμέσως όμως, δηλαδή ουσιαστικά. Γίνεται όμως με το χημικό, το μεγαλύτερο μέρος της απολέπησης τη στιγμή που εμείς κρατάμε σε χαμηλά επίπεδα το pH. Mm. Και μετά το εξετερώνουμε για να το επαναφέρουμε. Έχει τις ίδιες ενδείξεις, όμως πάντα προτείνουμε εμείς συγκεκριμένα το φυτικό, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε το δέρμα. Το φυτικό δεν το τραυματίζει, δεν το λεπταίνει, δεν το αποδυναμώνει. Αντίθετα, το ενισχύει, βελτιώνει την άμυνα του. Οπότε εμείς θέλουμε πάντα να δουλεύουμε σε ένα δέρμα που έχει αποκατασταθεί όλη αυτή η φυσιολογική λειτουργία του. Μάλιστα. Δεν είναι απαραίτητα κακό ή εχθρικό το χημικό, έχουμε όμως περισσότερες αντενδείξεις. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι για άλλες και για άλλες περιπτώσεις συνήθως. Δεν είναι αυτό το κάθε μήνα που λέμε. Ακριβώς. Ουσιαστικά μια κυταρική και δεν αναλύωση. Έχουμε τη δυνατότητα να το επαναλάβουμε σε τόσο συχνή χρήση όσο μπορούμε το φυτικό άφοβα. Mm-hmm. Και βέβαια και σαν αποτέλεσμα, όταν λέω αποτέλεσμα εννοώ μετά από 2-3 μέρες, το χημικό peeling είσαι λες και είσαι καμένο στο πρόσωπο. Δηλαδή... Εντάξει, μιλάμε για άλλου είδους peeling που εφαρμόζεται και από δερματολόγους σε άλλη συγκέντρωση. Mm-hmm. Το δικό μας γλυκολικό, γιατί στην ουσία το γλυκολικό χρησιμοποιούμε, είναι σε μια συγκέντρωση 20-30%. Μάλιστα. Δεν έχει αυτή την πορεία που έχουν τα peeling που χρησιμοποιούνται σε 70% συγκέντρωση. Και νομίζω ότι είναι πολύ παρεμβατικό. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα για να κάνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το δέρμα που θα το εφαρμόσουμε. Mm-hmm. Να μπορέσει το ίδιο το δέρμα να ανταπεξέλθει σε ένα τόσο δυνατό και βίαιο ερέθισμα. Και φυσικά θέλω να πούμε ότι το φυτικό peeling είναι για όλες τις ηλικίες, όπως μας είπες πριν, και για άντρες και για γυναίκες. Οι άντρες το κάνουν. Και βέβαια. Αλήθεια. Συνήθως οι άντρες το κάνουν στην περιοχή της ράχης, όπου υπάρχει έντονη ακμή ή σημάδια ακμής. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Θα είσαι μαζί μας και την επόμενη Πέμπτη με θέμα την οριστική λύση ουσιαστικά από την τριχοφυλία. Που εντάξει, νομίζω ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί είναι και στο πρόσωπο, είναι και στο σώμα. Έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε πολλά να αποσαφηνίσουμε. Ναι. Είναι. Γιατί και εκεί γίνεται ένα μεγάλο μπέρδεμα. Είναι λογικό. Ουσιαστικά η βελόνα, την ορθά, θα τα πούμε όλα αυτά την επόμενη Τρίτη. Και πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο έτσι, με μωράκια τα οποία κάνουν διάφορα κόλπα, έτσι για να σκάσει και λίγο το χυλάκι μας. Σε 2 λεπτάκια μετά το βιντεάκι και πάλι μαζί. You understand.
συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες και στις καλύτερες εκπομπές, έτσι σαν τη δικιά μας. Έπεσε λάθος βίντεο, αλλά δεν πειράζει, θα σας πω για αυτό που είδατε. Ουσιαστικά είναι μια κινητοποίηση που θέλουμε έτσι να κάνουμε εδώ πέρα από το Ζήσε τη Ζωή, για να σώσουμε κι εμείς έτσι διάφορα δέσποτα και φυσικά υπέροχα έτσι κουταβάκια που μπορείτε να βρείτε κι εσείς. Από σήμερα ουσιαστικά, μάλλον από χθες ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Και θα έχουμε και στο πλευρό μας την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία από την επόμενη εβδομάδα και θα σας δείχνουμε κάθε εβδομάδα όλα τα διαθέσιμα σκυλάκια που μπορείτε να βρείτε στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία και να έτσι πάρετε στο σπίτι σας και να δώσετε ένα πολύ όμορφο ζεστό σπιτικό και να τα μεγαλώσετε έτσι μαζί με τα παιδάκια σας. Σκεφτείτε το πραγματικά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία κίνηση και τα σκυλάκια είναι πολύ όμορφη συντροφιά έτσι για μέσα στο σπίτι. Και θα πάμε όμως τώρα να δούμε έτσι τα υπέροχα μωράκια τα οποία σας έχουμε για να χαμογελάσουμε ακόμα περισσότερο. Ελπίζω να το διασκεδάσετε κι εσείς όσο εμείς, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μωρό που γελάει τόσο ξεκαρδιστικά όσο τα συγκεκριμένα. Και θέλω να σας πω έτσι ότι το βίντεο το συγκεκριμένο το αφιερώνω στο θείο μου τον Γρηγόρη, ο οποίος έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά πριν από 2-3 μέρες. Έτσι αφιερωμένο σε εσένα, Γρηγόρη μου, γιατί πραγματικά θέλω να γελάει το μωράκι σου όσο γελάσανε όλα μαζί αυτά τα μωράκια. Και σήμερα, για σήμερα μάλλον τελειώσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε αύριο μαζί σας και πάλι 6 με 7, εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ζήσε τη ζωή. Αγγέλικα Θεοδωρίδη έχουμε αύριο, η οποία θα έρθει να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να, σε ένα πολύ μικρό χώρο, να κάνουμε έτσι, να φτιάξουμε έτσι τα πράγματα, ώστε να εξοικονομήσουμε χώρο και να φαίνεται έτσι και πιο μεγάλος. Και φυσικά η αγαπημένη μας Ιωάννα Βαπορίδη με το Aqua Relax, που έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για όλες εσάς που είστε έγκυος και θέλετε έτσι να χαλαρώσετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Φιλιά πολλά, καλό απόγευμα και πάλι μαζί αύριο. Να είστε καλά!